Τους αρχηγούς των κομμάτων σε ό,τι αφορά το προσφυγικό. Ναι. Θα ανοίξει το ζήτημα της πρότασης για την δημιουργία μιας επιτροπής η οποία θα συζητήσει την συνταγματική αναθεώρηση. Είναι όμως ένα θέμα το οποίο δεν θα κλείσει σήμερα αλλά θα πάει σε ένα βάθος χρόνου. Αντιθέτως όμως θα προτείνει σήμερα και θα ξεκινήσει τη συζήτηση με την πρότασή του για τη δημιουργία μιας επιτροπής διακομματικής η οποία θα συζητήσει τις λεπτομέρειες του ασφαλιστικού. Σύμφωνα λοιπόν με την κυρία Γεροβασίλη δεν υπάρχει deadline τα μέσα Δεκεμβρίου. Ναι. Βεβαίως η συζήτηση δεν μπορεί να κρατήσει 3 μήνες όπως είπε η κυρία Γεροβασίλη. Θα γίνει μια πρόταση να κόμματα να στείλουν ένα εκπρόσωπό τους ο οποίος θα έχει και την πολιτική νομιμοποίηση αλλά και την τεχνική κατάρτιση να συζητήσει και επί τεχνικών και επί θεωρητικών ζητημάτων του ασφαλιστικού ώστε να καταλήξουν σε μια πρόταση. Θα προτείνει ο συντονιστής αυτή τη συζήτηση να είναι από την πλευρά της κυβέρνησης, ωστόσο ούτε διέψευσε αλλά ούτε και επιβεβαίωσε ότι αυτός θα είναι ο κύριος Ρομπόλης. Ναι. Θα είναι όμως αντικείμενο της συζήτησης για την συγκρότηση αυτής της επιτροπής το συγκεκριμένο ζήτημα. Και βέβαια η κυρία Γεροβασίλη είπε ότι αν όλα πάνε καλά τότε οι εκπρόσωποι των κομμάτων μπορούν με τη συμβολή τους, τη συμμετοχή τους, την τεχνική τους επεξεργασία και τις προτάσεις τους να συνδιαμορφώσουν αν τελικώς αυτό είναι το αποτέλεσμα, δηλαδή κοινό αυτής της επιτροπής, την πρόταση η οποία θα κατατεθεί. Την νομοθετική πρόταση εννοώ για το ασφαλιστικό. Ο υπουργός βέβαια από τη δική του την πλευρά. Μισό λεπτάκι, ναι, μισό λεπτό. Για το ασφαλιστικό κάτι θέλω να σου πω. Ο υπουργός λοιπόν από την πλευρά του θα διαβουλεύεται με την Τρόικα. Ναι. Λοιπόν, αυτό λοιπόν το οποίο βγαίνει από αυτό που είπε η κυρία Γεροβασίλη απέχει λίγο από αυτό που γνωρίζαμε τουλάχιστον μέχρι τώρα. Δηλαδή τι, ότι το ασφαλιστικό, το θέμα της ασφαλιστικής μεταρρύθμισης θα έπρεπε να κλείσει και μετά να υπάρξει αξιολόγηση. Τώρα λοιπόν με αυτή τη διακομματική επιτροπή που θα συσταθεί καταλαβαίνουμε ότι θα πάει σε ένα βάθος χρόνου όλη αυτή η ιστορία. Ναι, μεν έχει αποσυνδεθεί λοιπόν το ασφαλιστικό από το δεύτερο πακέτο προαπαιτούμενων, αλλά θα πρέπει, αυτό είχαμε καταλάβει, έχει κλείσει πριν την αξιολόγηση. Ναι, δεν έγινε τέτοιου είδους συζήτηση. Προφανώς υπάρχει αυτό για την αξιολόγηση. Απλώς επειδή υπήρχαν ερωτήματα προς την κυρία Γεροβασίλη για το 15 Δεκεμβρίου έχουμε σε 2 εβδομάδες πώς μπορεί να υπάρξει τέτοιος διάλογος. Εκεί επάνω υπήρξε η απάντηση ότι δεν υπάρχει αυτό το deadline. Βεβαίως ο χρόνος δεν είναι απεριόριστος. Πάνω σε αυτό λοιπόν μιλώντας. Συνεπώς, ναι, μάλλον επιβεβαιώνονται οι πληροφορίες ότι μπορεί η κυβέρνηση να έχει το περιθώριο έως και τις αρχές Γενάρη να καταλήξει στην πρότασή της για την ασφαλιστική μεταρρύθμιση. Είσαι σαφής. Πες μας λοιπόν, τώρα για να κλείσουμε για την αντιπαράθεση μεταξύ των εκπροσώπων των κομμάτων. Λοιπόν, υπήρχε κάποια μικρή αντιπαράθεση. Αυτή ακριβώς η συζήτηση που είχαμε με την κυρία Γεροβασίλη προκάλεσε την παρέμβαση του κυρίου Κουμουτσάκου, ο οποίος συνόδευε τον κύριο Πλακιωτάκη και ο οποίος ζήτησε επίσης να μας ενημερώσει, χαρακτηρίζοντας ουσιαστικά εξωθεσμικό και υπονομευτικό της σημερινής διαδικασίας, η οποία είναι και κλεισμένο των θυρών, η κυρία Γεροβασίλη να προσπαθεί να φτιάξει κλίμα και με τους δημοσιογράφους. Εκεί πάνω ο κύριος Κουίκ παρενέβη με έντονο ύφος λέγοντας τον κύριο Κουμουτσάκο ότι δεν περίμενε από ένα διπλωμάτη να συμπεριφερθεί έτσι και κατηγορώντας τον ότι προσπαθεί να επιβάλλει λογοκρισία στους δημοσιογράφους. Ο κύριος Κουμουτσάκος αντέδρασε επίσης με ένταση, του είπε σε παρακαλώ μη διακόπτης και η κυρία Γεροβασίλη επεξήγησε ότι είπε και διευκρίνησε πάνω σε αυτά που έχουν γίνει ήδη γνωστά για τις προθέσεις της κυβέρνησης και δεν είναι ο ρόλος της και ούτε η πρόθεσή της να χειραγωγήσει τους δημοσιογράφους. Αμέσως μετά ακολούθησε μία μικρή ενημέρωση του κυρίου Χριστίδη από πλευράς του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος επανέλαβε τις επιφυλάξεις του κόμματος του για το ασφαλιστικό. Δήλωσε ότι, όπως και η κυρία Γεννηματά είπε, κάθε πρόβλημα στο ασφαλιστικό έχει τη σφραγίδα της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ και της δεκάμινης διακυβέρνησης του συγκεκριμένου κόμματος και επίσης ότι ό,τι πρέπει να υποθεί για το ασφαλιστικό θα πρέπει να υποθεί στη Βουλή. Τέλος, να σας πω ότι από την πλευρά της Ένωσης Κεντρών διαψεύδεται η διαρροή ότι ο κύριος Λεβέντης θα μετάσχει ενδεχομένως σε μια κυβέρνηση με το ΣΥΡΙΖΑ, επιμένοντας ότι η πρόταση είναι πρόταση για οικουμενική κυβέρνηση
τεχνοκρατών και επιμονή στα 9 σημεία θέσης τα οποία έχει θέσει ο κύριος Λεβέντης από την ημέρα μετά την εκλογική διαδικασία. Χρήστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Εμείς, κυρίες και κύριοι, είμαστε σε συνεχή σύνδεση βεβαίως με το Προεδρικό Μέγαρο, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη η